Πάμε να δούμε του συνδροχό. Για του συνδροχώ, αυτή η νέα σελήνη δεν είναι αρνητική σε ό,τι έχει να κάνει με το ζώδιο που πραγματοποιείται. Ε, Σαφώ δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν τι σπουδέ, για όσου ενδιαφέρεστε είτε να σπουδάσετε κάτι είτε να βρείτε τι σεμινάριο μπορείτε να κάνετε ή τι άλλο θα μπορούσατε να μάθετε ακόμα, δηλαδή ανοίγει τους οριζοντές σας σε επίπεδο γνώσης. Θα μπορούσε να έχει να κάνει ακόμα και με ταξίδια, ενδεχομένως και με ένα ταξίδι επαγγελματικό, το οποίο ίσως σχεδιάζετε και θέλετε να υλοποιήσετε ή ακόμη, και κάτι που αφορά τα επαγγελματικά και, όχι, και έχει να κάνει με το μέλλον. Δηλαδή, τι θα κάνω στο μέλλον σε επίπεδο δουλειά, τι μπορώ να διορθώσω, τι μπορώ να βελτιώσω σε ό,τι έχει να κάνει με το επαγγελματικό μου μέλλον. Ε, δεν είναι αρνητική νέα σελήνη. Αυτό που μπορεί να σα βγάλει αυτή όπως που κάνει με τον Πλούτονα μόνο είναι μια μεγαλύτερη ανασφάλεια ή κάποιε φοβίε που αφορούν το παρελθόν, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο είχατε διαχειριστεί κάποια πράγματα παλιότερα και τώρα ίσως πρέπει να αλλάξετε αυτό τον τρόπο και σε θέματα που αφορούν τη δουλειά και σε θέματα που μπορεί να αφορούν σπουδές.